Θα μας χαρίσετε μία δήλωση. Mr. Otto, do you miss Greece after so many years? Ich habe dem Ministerpräsidenten kluge Entscheidungen gewünscht, so wie uns das in Portugal gelungen ist. Λέει τώρα που πήρε το βραβείο, έδωσε και μια συμβουλή τον κύριο Πρωθυπουργό, είπε σας εύχομαι να παίρνετε έξυπνες αποφάσεις, όπως πήραμε εμείς έξυπνες αποφάσεις στην Πορτογαλία. Wenn man für so viele Menschen wie in Athen, 5 Millionen Menschen, die Verantwortung übernommen hat, dann ist man auch in der Pflicht. Und alle warten darauf, auch wir in Deutschland, dass die Politiker, die bestimmte Dinge so umsetzen, dass alle Leute zufrieden sind. Όταν είσαι, λέει, κάπου υπεύθυνος, όπως είναι η Αθήνα, είπε, μια χώρα όταν είχε την απόλυτη ευθύνη, όπως και εμείς στη Γερμανία, πρέπει να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις που να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αλλά ich kenne ja die Schwester Dora Bakoyanis. Sie war ein sehr sympathischer Mensch. Das ist schon ein paar Jahre her, aber das waren ein paar schöne Augenblicke auch. Γνώρισε την αδερφή σας, την Ντόρα Πακογιάννη, και είχανε, γνωριστήκανε και ήτανε, περάσανε ωραίες στιγμές εδώ το διάστημα που ήταν εδώ. Και εγώ την γνωρίζω. Εγώ θέλω πραγματικά να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι σήμερα που βρίσκομαι μαζί σας και πόσο τιμητικό είναι για μένα να βραβεύσω έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε πρωταγωνιστής μιας μοναδικής διαδρομής, μια ομαδική προσπάθεια που έφερε την πατρίδα μας στην κορυφή της Ευρώπης. Νομίζω ότι όλοι μας δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το καλοκαίρι του 2004 και πιστεύω ότι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι 20 χρόνια μετά να τιμήσουμε τον στρατηγό, τον μεγάλο πρωταγωνιστή αυτής της προσπάθειας. Και να πω απλά ότι σε αυτή την ενδιαφέρουσα συγκυρία θέλω να ευχηθώ πράγματι τα βραβεία αυτά να συμπέσουν με το άνοιγμα των γηπέδων με διαφορετικούς κανόνες από αυτούς που ζήσαμε και βιώσαμε στο παρελθόν. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων, αλλά πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα πια να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε όλους τους φιλάθλους ποιότητα και ασφάλεια όπως αρμόζει σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και πάλι συγχαρητήρια στον Ότο, του εύχομαι κάθε επιτυχία. Ja, ich habe ja kein Tor geschossen, aber ich habe wunderbare Jungs gehabt, die meine Ideen in die Tat umgesetzt haben. Εγώ δεν έχω βάλει γκολ. Οι παίκτες μας που ήταν ιδιαίτεροι βάλαν τα γκολ και εγώ απλώς τους συμβούλεψα και ακολούθησαν τις συμβουλές μου.